Σημαντική πρόοδο στο έργο του φράγματος του Ασοπού σε σχέση με την τελευταία του επίσκεψη είδε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαμπος Κασίμης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο εργοτάξιο. Ο κ. Κασίμης τόνισε ότι μετά την αλλαγή αναδόχου το έργο προχωρά με ταχύς ρυθμούς και είναι πλέον άρτια στελεχωμένο, αφήνοντας πίσω τις δύσκολες ημέρες. Το έργο αυτό είχε αρκετά προβλήματα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι έχει γίνει εξαιρετικά μεγάλη πρόοδος από την τελευταία επίσκεψη που είχαμε κάνει πριν από μερικούς μήνες. Έχουμε πλέον την εταιρεία Άκτορα να εκτελεί το έργο, μέλος της κοινοπραξίας. Είναι ορατό λοιπόν, όπως προείπα, ότι το εργοτάξιο έχει καταρχήν συγκροτηθεί. Είναι αρκετά καλά στελεχωμένο. Βλέπουμε εδώ την δοκιμαστική κατασκευή, επεξεργασία μάλλον των υλικών για τα φίλτρα που είναι απαραίτητα για το έργο. Και όπως είδαμε και νωρίτερα και θα δούμε και στη συνέχεια, σημαντική πρόοδος υπάρχει στην κατασκευή του τούνελ, ας το πούμε έτσι, το οποίο οδηγεί στην έξοδο του φράγματος. Ο κύριος Κασίμης τόνισε ότι από την πλευρά της πολιτείας έχουν επιληθεί όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως αυτά τα έργα. Συγκεκριμένα έχει εξασφαλιστεί να μην υπάρχουν απαιτήσεις με τις απαλωτριώσεις και τις επιτάξεις, ενώ έχει διασφαλιστεί και η χρηματοδότηση με ευρωπαϊκούς πόρους. Ευελπιστούμε ότι η ενεργός παρουσία του αναδόχου θα φέρει θετικά αποτελέσματα και το έργο θα παραδοθεί πριν από το τέλος του 2020. Έχουμε επιλύσει όλα τα προβλήματα, τα υπηρεσιακά που αφορούν την κατασκευή του φράγματος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πρόβλημα. Έχουμε εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις των απαλωτριώσεων, της επίταξης, της παράτασης του έργου μέχρι το 2020. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα χρηματοδότησης του έργου. Είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και επομένως ευελπιστούμε με την ενεργό παρουσία του αναδόχου εδώ θα έχουμε ευελπιστό πριν το τέλος του 2020 ολοκληρωμένη την κατασκευή αυτού του εξαιρετικά σημαντικού έργου για τον νομό Κορινθίας. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση για το τι παρέλαβε το Υπουργείο τον Ιανουάριο του 2015, ο κ. Κασίμης τόνισε πως υπήρχαν σοβαρά προβλήματα τότε και ουσιαστικά το έργο από το 2014 είχε σταματήσει. Το Υπουργείο κατάφερε να κηρύξει έκτοτε την εταιρεία Ιόνιος και τελικά να δώσει τη συνέχισή του στον Άκτορα. Η κυβέρνηση το παρέλαβε από την ημερομηνία που ανέλαβε ως κυβέρνηση, το Γενάρη του 2015. Πλην όμως υπήρχαν πολλά σοβαρά προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν για να είμαστε στη σημερινή κατάσταση. Τι έπρεπε να γίνει? Αφενός έπρεπε να διασφαλιστεί ότι το έργο αυτό θα περάσει στη νέα προγραμματική περίοδο με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό το καταφέραμε, ολοκληρώθηκε ως διαδικασία, η οποία ήταν και χρονοβόρα, τον Ιούλιο του 2016. Άρα τον Ιούλιο του 2016 είχαμε το έργο στη νέα προγραμματική περίοδο με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κάναμε άπειρες προσπάθειες να συνεχιστεί το έργο. Η συνέχεια είναι γνωστή. Η Ιόνιος, η οποία ήταν μέλος της κοινοπραξίας και είχε καταβάσει την κύρια ευθύνη του έργου, τελικά, μετά από επανειλημμένες δικές μας προσπάθειες να την κηρύξουμε έκτοτε και πριν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, πτώχευσε τελικά και είμαστε στην ευχάριστη θέση, επαναλαμβάνω, να έχουμε το δεύτερο μέλος της κοινοπραξίας, την εταιρεία Άκτορ, η οποία είναι ήδη ενεργά μέσα στο έργο. Ο κύριος Κασίμης αναφέρθηκε ύστερα από ερώτηση του Ηλέκτρα και στο ζήτημα που έχει θέσει ο Δήμαρχος Κορινθίων για υπερβάσεις στις επιμετρήσεις του έργου από την προηγούμενη εταιρεία. Ο Δήμαρχος Κορινθίων υποστηρίζει ότι με ευθύνη της περιφέρειας η εταιρεία Ιόνιος, που ήταν ο προηγούμενος εργολάβος, έχει πληρωθεί για το έργο που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δηλώνει έτοιμος να πάει και στον εισαγγελέα. Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε πως οι επιμετρήσεις θα γίνουν κανονικά και αν διαπιστωθούν υπερβάσεις θα καταλογιστούν. Συμπλήρωσε ωστόσο πως από τη στιγμή που οι εγγυητικές επιστολές που είχε καταθέσει ο προηγούμενος εργολάβος παρέμεναν ισχυρές και μετά την έκπτωσή του, το δημόσιο συμφέρον είναι εξασφαλισμένο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχω εξηγήσει επανειλημμένα στον κύριο Πνευματικό και σε όλους όσους θέτουν τέτοια ζητήματα. Οι επιμετρήσεις θα γίνουν. Οι επιμετρήσεις θα αποκαλύψουν το μέγεθος της απόκλησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι δέουσες ενέργειες από την υπηρεσία θα γίνουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι εγγυητικές επιστολές της εταιρείας ήταν ενεργές σε όλο το διάστημα για το οποίο συζητούσαμε. Η νέα εταιρεία έχει φέρει καινούριες εγγυητικές επιστολές. Επαναλαμβάνω,
η προστασία του δημοσίου συμφέροντος είναι, καθόλου εξασφαλισμένη. Ένα πραγματικό πρόβλημα αφορά το δίκτυο του ΑΟΣΑΚ, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση και θεωρείται απίθανο να καταφέρει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο κ. Κασίμης παραδέχτηκε πως αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο ωστόσο θα αντιμετωπιστεί αργότερα. Το δίκτυο του ΑΟΣΑΚ είναι παλιό, πραγματικά χρειάζεται έναν εξυγχρονισμό. Ευελπιστώ ότι με την ολοκλήρωση του έργου και την διάθεση του νερού μέσω του δικτύου του ΑΟΣΑΚ θα καταφέρουμε να έχουμε και ένα εξυγχρονισμένο δίκτυο. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αποθεμάτων νερού και τη δυνατότητα του φράγματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγροτών της Κορινθίας. Όπως είπε, όλες οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα αποθέματα που υπάρχουν είναι ικανά να τροφοδοτήσουν το φράγμα. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις μέχρι σήμερα λένε ότι είναι επαρκές το νερό για να τροφοδοτήσει το φράγμα και να επιλύσει τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε. Από τη μεριά του, ο Γιώργος Παπαϊλίου, προϊστάμενος του Τμήματος Έργων και Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, έκανε λόγο για ένα αναπτυξιακό έργο που θα βοηθήσει πολύ το πρωτογενή τομέα. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο, όπως είπε και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, που σημαίνει ότι θα βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, κυρίως τη γεωργία και την καλλιέργεια και αυτές τις καλλιέργειες που σχεδόν τα 2/3 της Κορινθίας θα αδρεύονται από αυτό το φράγμα. Το πρόβλημα της υδροληψίας, το ξέρετε, το γνωρίζετε, ότι είναι γεγονός ότι με τις καιρικές συνθήκες που διαμορφώνονται και εξελίσσονται θα υπάρξει έλλειψη νερού και αυτό προσπαθεί σήμερα το Υπουργείο να εξασφαλίσει. Να εξασφαλίσει κάνοντας αυτά τα αντίστοιχα έργα, τα οποία είναι τεράστια έργα αναπτυξιακά, όχι μόνο για την Κορινθία, γενικότερα όπου γίνονται αυτές οι επενδύσεις πάνω σε τέτοια έργα. Επιστημονικά οι μελέτες υπάρχουν, έχουν ελεγχθεί όλοι αυτοί οι παράγοντες και γι' αυτό κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή αυτού του φράγματος του Ασοπού σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Αυτό έγινε μετά από μελέτες χρόνων, ετών. Ερχόμαστε τώρα στην κατασκευή του έργου. Οπωσδήποτε όλα τα έργα έχουν τα δικά τους προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται κατά την εξέλιξη των εργασιών. Εδώ είχαμε από το 2014 που έγινε η κοινοπραξία, ενώ στην αρχή ήταν η εταιρεία Ιόνιος υπεύθυνη. Το 2014, στα μέσα του 2014 έγινε η κοινοπραξία, η κατασκευαστική κοινοπραξία που λέμε, και συμμετείχε και ο Άκτορας. Τα προβλήματα της Ιωνίου συνέχισαν να είναι οικονομικά, με αποτέλεσμα η δυνατότητα από την συγκεκριμένη εταιρεία να κατασκευάσει το έργο δεν ήταν δυνατή. Με τη συνεργασία μετά το 2015, με τη συνεργασία του Υπουργείου και συγκεκριμένα με του σημερινού Γενικού Γραμματέα, του κ. Κασίμη, καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε αυτό το έργο, να δεχτεί και η δεύτερη εταιρεία που είναι στην κοινοπραξία, ο Άκτορας, να αναλάβει όλες τις ευθύνες σαν κύριος ανάδοχος πλέον, και βλέπετε αυτή την κατάσταση που βλέπετε σήμερα.